Καθοριστικός αναμένεται να είναι σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας ο Νοέμβριος για την επιδιωκόμενη συμφωνία συνεκμετάλλευσης κοινών κοιτασμάτων φυσικού αερίου Κύπρου-Ισραήλ. Οι δηλώσεις Γιώργου Λακοτρίπη έγιναν στον απόϊχο Ισραηλινού δημοσιεύματος που υποστηρίζει ότι το κοίτασμα Αφροδίτη εκτείνεται στην Ισραηλινή ΑΟΣ και ότι Κύπρος και Ισραήλ έχουν διαφωνίες ως προς την επιδιωκόμενη διακρατική συμφωνία συνεκμετάλλευσης. Για το θέμα της συμφωνίας συνεκμετάλλευσης με το Ισραήλ υπάρχει μια συμφωνημένη διαδικασία η οποία ακολουθείται. Το επόμενο βήμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι θα γίνουν συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο εντός Νοεμβρίου. Οι συζητήσεις αυτές, όπως είπε, θα δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα. Είχα εχθές, να σας πω, συνομιλία στο τηλέφωνο με τον Ισραηλινό ομολογό μου. Δεν υπάρχει καμία υπόσταση στο δημοσίευμα που λέει ότι δεν έρχεται γιατί δεν υπέρχεται συμφωνία. Τουναντίον, χθες συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να βρούμε ημερομηνία το συντομότερο δυνατό. Σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο Total, ο Υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι υπήρξε εκ μέρους της εταιρείας προφορική έκφραση πρόθεσης για ανανέωση του συμβολέου για εκμετάλλευση του κοπέδου 11 της Κυπριακής ΑΟΣ, κάτι που, όπως είπε, πρέπει να αποτυπωθεί και γραπτός.